Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στα κράτη-μέλη της να δώσουν στους αγρότες εφάπαξ μέχρι και 15.000 ευρώ σαν κρατική ενίσχυση. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να σταθεροποιήσει τα εισοδήματα των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά φυσικά και απευθύνεται σε όλους τους αγρότες παραγωγούς. Το ποσό των 15.000 ευρώ θα δοθεί σε κάθε επιχείρηση μέχρι το τέλος του 2010 και κάθε ενίσχυση ίσονος σημασίας που ήδη λήφθηκε από τις αρχές του 2008 θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ποσό αυτό. Τα καθεστώτα ενίσχυσης που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο αυτού του νέου μέσου θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε όλους τους πρωτογενείς παραγωγούς και να συμπληρώνουν άλλα γενικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τα οποία έχουν ήδη θεσπιστεί από τα κράτη-μέλη. Σημειώνεται πως η ιδέα της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης μέχρι 15.000 ευρώ στους αγρότες συμπεριλαμβανονόταν στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ης Ιουλίου του 2009 για τον γαλακτοκομικό τομέα. Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή προχώρησε στον επαναπρογραμματισμό των άμεσων αναγκών του Υπουργείου και ζήτησε τη ματέωση της προμήθειας 53 αυτοκινήτων τύπου Jeep προϋπολογιστής αξίας 1.800.000 ευρώ. Παράλληλα, επανέφερε την προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων και την κοινοποίησή της σε όλα σχεδόν τα περιφερειακά έντυπα. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να φοιτούν σε σχολές με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό αλιευτικό τομέα, ΑΕΗ και ΤΕΗ, ημεδαπής και αλλοδαπής, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και να προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Στους υποτρόφους θα χορηγηθεί εφάπαξ ποσό 4.000 ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών και διάθεση των εν λόγω πιστώσεων κυρίως στις αγροτικές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Στα 2.350.000 στρέμματα κλείδωσαν οι φετινές καλλιεργηθήσεις εκτάσεις στη χώρα μας με βαμβάκι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διακλαδικής Επιτροπής Βαμβακιού και πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας, Θανάση Κοκκινούλη. Το νούμερο αυτό, σύμφωνα με το γνωστό ανά το Πανελλήνιο Θεσσαλό Άγροτο Συνεταιριστή, σημαίνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί θα εισπράξουν το σύνολο της φετινής, συνδεδεμένης με την καλλιέργεια του προϊόντος κοινοτικής στρεμματικής ενίσχυσης των 80,5 ευρώ το στρέμμα, αφού το ανώτατο όριο που θέτει ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σχέδιο στήριξης των αγροτών ύψους 1,65 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή προημερών, εκ των οποίων τα 650 δις θα διατεθούν από κρατικούς πόρους και το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί μέσω τραπεζικών δανείων. «Δεν δέχομαι η γαλλική γεωργία να παρασυρθεί από την κρίση. Δεν ήρθα εδώ για να σας ανακοινώσω σαν κάποιους άλλους σχέδιο επιδοτήσεων αντίθετων με το κοινοτικό δίκαιο. Ήρθα να σας προτείνω ένα σχέδιο χωρίς προηγούμενο για την έκτακτη στήριξη της γεωργίας μας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Σύμφωνα με τον κύριο Σαρκοζή, τα μέτρα στήριξης της γεωργίας περιλαμβάνουν: θα χορηγηθούν τραπεζικά δάνεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το κράτος θα προσφέρει 60 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση αυτών των δανείων. Έτσι, τα πραγματικά επιτόκια των δανείων αυτών θα είναι 1,5% για 5 έτη και 1% για τους νέους αγρότες. Το κράτος θα δαπανίσει 200 εκατομμύρια ευρώ για την ελάφρυνση των τόκων των δανείων και ως βοήθεια αναδιάρθρωσης του 2009 και 2010. 170 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την απόδοση του φόρου πετρελαίου και του φόρου κατανάλωσης φυσικού αερίου το 2010. Το γαλλικό κράτος θα αποδώσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2010 το 75% του φόρου για την εκπομπή άνθρακα για το έτος 2010 που υπολογίζεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον το κράτος θα αναλάβει τα 50 εκατομμύρια ευρώ των ληξιπρόθεσμων εισφορών στο Γεωργικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλασφάλισης καθώς και άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ του φόρου ακίνητης περιουσίας. Στα 8 κιλά αναστρέμμα πιστοποιημένων σπόρων καθορίστηκε η ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι καλλιεργητές σκληρού σίτου αναστρέμμα
για να εισπράξουν την ενίσχυση του ποιοτικού παρακρατήματος για την περίοδο 2009-2010. Όπως τόνισε η αρμόδια Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή, σταδιακά από το επόμενο έτος το Υπουργείο θα προχωρήσει στην αύξηση της ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου, ώστε να προσαρμοστούν ομαλά οι σιτοκαλλιεργητές στις νέες απαιτήσεις σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις.